καθημερινός αφανισμός της μικρομεσαίας αγροτιάς μας βγάζει στον δρόμο. Οι αγώνες μας τα έχουν συνέχεια. Καλή δύναμη να έχετε για τα αιτήματά σας να δικαιωθούν. Βλέπουμε το τελευταίο διάστημα οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα να είναι στο δρόμο. Αυτή η οργή που έχετε εσείς, που όχι είναι η νεολαία μας, να εκφραστεί και στις 28 Φλεβάρι, μέρα πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας, να τους πάρουμε αμπάριζα. Εγώ έχω αμπέλια, ξέρω από το 2000 μέχρι τώρα, το 24 η τιμή είναι σταθερή. 50 λεφτά τα αμπέλια μας, τα σταφύλια, και πληρωνόμαστε μετά από 4-5 μήνες. Το κόστος έχει ανέβει πάρα πολύ, το ξέρουμε όλοι αυτό. Πετρέλαιο ξεκινήσαμε με 52 λεφτά, και τώρα έχει πάει 102 λεφτά. Έχω αμπέλια και ελιές. Και καϊκοί. Αναγκαστικά κάνω 3 επαγγέλματα για να μπορώ να ζω στην οικογένειά μου. Αλλιώς θα έφευγα στο εξωτερικό. Τα προβλήματα είναι διαχρονικά και τα ίδια. Τιμή στο προϊόν δεν υπάρχει. Προβλήματα χιλιάδες να καλλιεργήσουμε δεν μπορούμε. Τα χωράφια, τα ζώα, η χθιοπαραγωγή δεν μπορούν να παράξουν. Μας έχουν διαλύσει. Τα καρτέλ, τα συμφέροντα, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, ζωονός, από πού να γλιτώσεις. Δεν γίνεται. Πρέπει να ρίξει, να βάλει νερό στο κρασί του, να δουν τον αγρότ. Δεν γίνεται. Άμα δεν παράξει ο αγρότ, δεν θα υπάρξει, κανένας δεν θα ζήσει. Δεν θα υπάρχει λεφτά, κανένας δεν θα έχει. Αγροτιά χωρίς λεφτά, μαγαζιά χωρίς δουλειά, απλά είναι τα πράγματα. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Φορολογούμαστε από το πρώτο ευρώ. Το κόστος παραγωγής είναι μεγάλο. Υπάρχει μεγάλη αντιστοιχία σε σχέση με την τιμή του προϊόντος με το τελικό προϊόν στον καταναλωτή. Ο παραγωγός είναι πάντα ρεγμένος, το ίδιο καταναλωτής. Φορολογούν τις επιδοτήσεις, τις βασικές ενισχύσεις. Έχουμε πρόβλημα γενικά στη διάθεση του προϊόντος. Εδώ και στο νησί υπάρχουν ολιγοπόλια. Θα αναλυθούν κάποια στιγμή. Πώς θα γίνει. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε με τέτοιες συνθήκες. Φέτος αργήσαν να δώσουν τιμή στο γάλα. Επίτηδες το κάνανε οι βιομηχανίες. Το κάνανε επίτηδες για να σφάξουμε εμείς οι κτηνοτρόφοι, να μην έχουμε πού να διαθέσουμε το γάλα. Διότι είναι ένα προϊόν το οποίο δεν μπορείς να το κρατήσεις πάνω από μια μέρα. Και σε αναγκάσαν, σε λέγει ένα 40, για να μην ρίξουν τιμή στο ραφ. Για να μην πάθουν ζημιά οι βιομηχανίες, πάθαμε πάλι εμείς να σκόσουμε το βάρος. Απλά είναι το πράγμα. Απλά είναι τα πράγματα. Προβλήματα πολλά υπάρχουν. Τα γάλα θα τα παίρνουν φθηνά. Αντί να ανεβούν φέτος, τα κόψανε. Τα γέμια ανεβήκανε. Τα λιπάσματα ανεβαίνουν συνέχεια. Δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Το κόστος της δουλειάς είναι τόσο πολύ που δεν συμφέρει ούτε νέος να πάει, ούτε νέα. Είναι δύσκολη δουλειά. Το κράτος δεν μας κοιτάζει καθόλου. Φέτος μας κόψανε και τις επιδοτήσεις ορισμένους σε μεγάλο βαθμό. Τα προβλήματα είναι πολλά. Αλλά θέλουμε ανταπόκριση. Εγώ είμαι Μανταμάδο. Εγώ είμαι από την Καλονή. Από το κόκκινο χωριό, αν ακούτε. Άλλα λύνονται, αλλά συνεχίζουν και επιδεινώνονται κι άλλα. Δηλαδή μεγαλώνουν. Έχει πράγματα που λυθήκανε κάποια στιγμή, αλλά μετά από λίγο ξαναγίνουν τα ίδια πάλι. Κατ' ουσίαν, δηλαδή ζούμε το ίδιο σενάριο. Τι προβλήματα τώρα αντιμετωπίζετε? Κοιτάξτε, η βασική προϋπόθεση είναι. Ξεκινάμε, ας πούμε, όταν ήρθε η ώρα της επιδοτήσεως. Ξαφνικά βρεθήκαμε, ας πούμε, για να μην γνωρίζουμε γιατί κοπήκανε τόσα λεφτά. Μάθαμε ότι υπογράφηκε μία κάποια στην Ευρώπη, ας πούμε. Από εκεί και πέρα. Τι να πούμε, το κόστος παραγωγής που είναι δυσθεώρατο. Δεν μιλάμε τώρα για λιπάσματα, δεν μιλάμε για φυτοφάρμακα, δεν μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτά έχουν πια στο Θεό. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι όλα είναι μια λυσίδα. Ένα το ένα δίπλα στο άλλο και προσπαθούμε να βρούμε τώρα μια λύση. Δεν ξέρω αν είναι η λύση αυτή ακριβώς, αλλά σίγουρα είναι μια λύση. Προσπαθούμε, μήπως ευαισθητοποιήσουμε κάποια κομμάτια και λειτουργήσει καλύτερα. Εγώ είμαι 40 χρόνια υπάλληλος συνεταιρισμού. Την κατάσταση αυτή την τελευταία τριετία δεν την έχω ξαναζήσει. Είναι πολύ χάλια τα πράγματα. Ο κόσμος υποφέρει πραγματικά. Υπάρχει η ακαρπία. Υπάρχουν οι καλές τιμές, αλλά δεν καλύπτουν το κόστος. Διότι υπάρχει η ακαρπία. 40 χρόνια υπάλληλος συνεταιρισμού από το 1984 στο Σκόβελο. Αυτό το πράγμα δεν έχω αντιμετωπίσει. Πέρα από αυτό, μας κυνηγάει και το κράτος.
με τον άτιμο του Κατσίγαρο. Από το 2014 ήρθαν και μου κάναν έλεγχο μια επιτροπή από τη Θεσσαλονίκη και τώρα μου στείλαν πρόστιμο 10.000 ευρώ. Συγκεντρωθήκαμε εδώ, όπως καταλαβαίνετε, για να φωνάξουμε για τον αγώνα μας, για τα δευτεροβουλευμένα μας. Έχει παραπάει αυτή η κατάσταση, η ακρίβεια, οι υψηλές ζωοτροφές, η χαμηλή τιμή του γάλακτος, του κρέατος. Οφείλουμε όλη αυτή τη στιγμή να είμαστε εδώ. Δυστυχώς βλέπουμε χαμηλή συμμετοχή. Να φωνάξουμε, να ακουστεί η φωνή μας. Τα ακολουθείτε και εσείς μαζί σας μας είσαστε, φαντάζομαι. Εγώ εκείνο που ήθελα να ρωτήσω, με τι ασχολείστε? Είμαι κτηνοτροφία. Κτηνοτρόφος, είμαι υπάλληλος, ζω το παιδί μου από εκεί. Είναι πολύ δύσκολο, οι ώρες είναι πάρα πολλές. Πρέπει να έχεις γερό στομάχι και αντοχή να το κάνεις αυτό. Ναι, για μια γυναίκα είναι ακόμα πιο δύσκολο. Θα καθίσουμε, Παύλο, γιατί τα αιτήματα μας θα τα παραδώσουμε στο Γενικό, και αλλιώς δεν είναι. Ούτε θα πάνε στο Γενικό και στον Υπουργό. Αύριο να είναι, γιατί θα ξανάρθουμε. Εμείς τα μπλόκα θα παραμείνουμε, αυτό θα μεταβιβάσετε, θα παραμείνουμε στο μπλόκο μας. Ναι. Δεν θα επιμείνουμε στα αιτήματά μας, δεν θα παραιτηθούμε. Mm-hmm. Θα επιμείνουμε μέχρι και οι άλλοι συνάδελφοι σε όλη την υπηρετική χώρα παλεύουν για τον ίδιο σκοπό. Θα παραδώσουμε τα αιτήματά μας στην Γενική Γραμματεία, τα έχουμε επιδώσει και στην περιφέρεια. Τα ξέρει, είναι γνωστά και στον Υφυπουργό, παρόλο που δεν μας δέχτηκε να συνομιλήσουμε, γιατί ίσως φοβήθηκε και την οργή μας. Λοιπόν, σας τα παραδίδουμε, διαβεβάστε τα, εμείς θα παραμείνουμε στον δρόμο. Και αύριο να είναι εδώ. Και αύριο, αν είναι ο Γενικός εδώ, θα τον ξαναεπισκεφθούμε. Ωραία, εγώ θα μεταφέρω όλα αυτά που είπατε και ελπίζω να έχουμε και κάποια απάντηση. Συνάδελφοι, γυρνάμε στον μπλόκο πίσω. Προκαλέσουμε κόσμο να έρθει να ενισχύσει στο μπλόκο μας. Θα παραμείνουμε μέχρι αύριο που κορυφώνεται και σε όλη την Ελλάδα η κινητοποίηση των αγροτών και στην αγρότικα. Γυρίστε, φωνάξτε, ειδοποιήστε τον κόσμο όσοι δεν μπόρεσαν να έρθουν σήμερα να συνδράμουν, να ενισχύσουν τον μπλόκο και αύριο όλοι πάλι στο ίδιο σημείο. Από νωρίς το πρωί θα είμαστε εκεί. Πάμε.